που δεν ήταν πεσιμιστής βέβαια, διάβαζε κάθε, έπαιζε κάθε μέρα μετά το φαγητό του το φλάουτο. Καθόλου πεσιμιστής δεν ήταν ο κατασυκοφαντημένος δάσκαλός μας. Λέει λοιπόν εδώ ο Άμλετ, μπας και έχεις εσύ την απάντηση που μάλλον την έχεις, γιατί δεν έχεις τέτοια διλήμματα. Να ζεις ή να μη ζεις, εσύ προτιμάς να ζεις. That is the question. Αυτό είναι το ερώτημα, το θέμα. Τι συμφέρει στον άνθρωπο, Μπαμπ, να πάσχει, να αντέχει σωπαίνοντας τις πληγές από μία μοίρα που τον ταπεινώνει χωρίς κανένα έλεος, ή να επαναστατεί, όπως πας εσύ τώρα να επαναστατήσεις, να φύγεις. Να αντισταθεί στην ατέλειωτη παλήρια των λυπημένων κόπων, να πεθάνει, να κοιμηθεί. Αυτό είναι όλο, να κοιμηθείς στον αιώνιο ύπνο και να κοιμηθεί. Διαβάζω τη μετάφραση του φίλου μας του Γιώργου του Χειμωνά. Και να κοιμηθούν όλοι οι πόνοι που από αυτούς είσαι πλασμένος, να μην ξυπνήσουν πια ποτέ. Αυτόν τον ύπνο να εύχεσαι για σένα, να πεθάνεις, να κοιμηθείς. Κι αν στον ύπνο σου είχε έρθει ένα όνειρο, τι θα είναι αυτό το όνειρο. Μετά τον αιώνα του σώματος, ποιος ύπνος αναλαμβάνει τα όνειρα. Πώς ονειρεύεται ο θάνατος, σε πιάνει φόβος, αργείς και ζεις και η πανολεθρία διαρκεί ζώντας από τη ζωή σου. Εσύ δεν βλέπω καμία πανολεθρία να ζεις, γιατί βγαίνεις έξω, μυρίζεις τις σκυλίτσες, γαυγίζεις με τους άλλους σκύλους, θέλεις να χρησιμοποιείς τα δέντρα σαν ουρητήρια, το βλεμματάκι σου δεν δείχνει κανένα φόβο και καμία απορία. Απορώ γιατί ο άνθρωπος με πρότυπο τον ευγενέστατο πρίγκιπα Άμλετ μπλέκεται σε τέτοια μεγάλα διλήμματα και γιατί δεν αποφασίζει ότι έτσι ή αλλιώς κορώνα η γράμματα μέσα είναι. Γιατί προσπαθεί ο Άμλετ να είναι τόσο σωστός και να μην κάνει κανένα λάθος. Ταλαντεύεται πολύ. Ο Φρόιντ μας λέει ότι ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του και από την ώρα που τον σκότωσε ο Κλάβδιος, ο φρικτός του θείος, κάπου παραλύει μπροστά στον Κλάβδιο. Τον μισεί βέβαια και στο τέλος του γαμάει τη μάνα, αλλά κάπου και ταυτίζεται μαζί του, γι' αυτό και ταλαντεύεται να τον εκτελέσει. Μόνο στο τέλος, όταν ξεχυλήσει πια η προδοσία από παντού, Μπαμπ τον εξοντώνει τον Κλάβδιο μαζί με την φρικαλέα του μητέρα. Οπότε κάτσε, όχι, μη φύγεις. Εδώ σε έχω πει Κέρβερο. Εσύ είσαι ο Κέρβερος που είναι η άλλη όψη της Εκάτης. Εσύ με προστατεύεις σαν Ασκληπιό. Σαν Ασκληπιός εγώ που κάνω αυτή τη στιγμή ένα μάθημα ψυχοθεραπείας, σαν να είμαστε στο Ασκληπείο της Επιταύρου και εγώ σαν ιερέας του Ασκληπιού απαγγέλω αυτά τα λόγια σε 15.000 αρρώστους που έχουν επισκεφθεί το Ασκληπείο και τους κάνω ψυχοθεραπεία. Τελείωσε τον κόσμο εσύ, τέλειωσε τη ζωή σου αυτήν τη στιγμή, τώρα, με ένα μαχαίρι. Ποιος προτιμάει να ζει ρημάζοντας μέσα στον χρόνο, να τον αδικεί ο ισχυρός, να τον συντρίβει ο επιρμένος, να ερωτεύεται, να εκλιπαρεί τον αδιάφορο, να ανέχεται την ύβρη την εξουσίας, την ίστα του νόμου, να νικάει ο ανάξιος τον άξιο. Πού η αξία του ίδια τον έχει από πριν νικήσει. Ποιος θα άντυχε να κουβαλάει το ασήκωτο βάρος της ζωής, να σέρνεται, να ερημώνει, να στραγγίζει υδρότας η ψυχή του, αν δεν ήταν ο τρόμος για αυτό που στέκεται εκεί, εκεί που αρχίζει ο θάνατος. Όπου όταν πήγε ο χειμωνάς, όπου τα που έγραψε αυτή τη μετάφραση, Μπαμπ δήλωσε από εκεί, από το επέκεινα, από το υπερπέραν, ότι όσοι δεν με γνωρίσατε θα ήθελα να πεθάνετε. Βέβαια ήταν μια λογοτεχνική έκφραση, ένας τρόπος του λέγειν, «une façon de parler», a way of saying, αλλά παρόλα αυτά
ήταν ανατριχιαστικό να ακούσω ότι όποιοι δεν τον γνωρίσανε θα έπρεπε να πεθάνουνε. Τελικά δεν είναι έτσι, ας πούμε. Οπότε συνεχίζει από το τέτοιο. Σε αυτή την άγνωστη γη που σε κανέναν ορίζοντα μακριά κανείς ποτέ δεν είδε. Και εκείνοι που ξεκίνησαν και φύγαν ποτέ δεν ξαναφάνηκαν στην πύλη.